Μια μέρα στο σχολείο μαζί με τα κατοικίδια τους πέρασαν σήμερα οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Αλικαρνασσού ή αλλιώς του Σχολείου της Αγάπης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων που είναι η αυριανή, η διεύθυνση του σχολείου αποφάσισε να δημιουργήσει μια μικρή γιορτή με επίκεντρο την αγάπη και την προστασία των ζώων, επιτρέποντας τα παιδιά να βρεθούν στο σχολικό περιβάλλον μαζί με τα αγαπημένα του ζώα. Τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα με αυτή τη δράση. Και μάλιστα με εξέπληξε ένα παιδάκι που ήρθε μικρό της πρώτης τάξης και μου είπε: αυτή η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Είναι κάτι που δεν περίμενα ποτέ να το δω στο σχολείο μου. Είναι οι αυριανοί πολίτες οι οποίοι εκπαιδεύονται με αυτές τις δράσεις ώστε να γίνουν καλύτεροι πολίτες με αγάπη και σεβασμό τόσο προς τους ανθρώπους όσο και προς τα ζώα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπετε παιδάκια όλων των ηλικιών και βλέπετε και συμμετοχή και γονέων και είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό. Σκυλάκια, γατάκια και από την άλλη κουνελάκια, χάμστερ, ποντίκια, χρυσόψαρα αλλά και χελώνες ήταν ανάμεσα στα ζώα που σήμερα δημιούργησαν μια μοναδικά συγκινητική και χαρούμενη ατμόσφαιρα μέσα στο σχολείο. Ήθελα απεγνωσμένα ένα ζωάκι και επειδή έχω συνέχεια δραστηριότητες, προτιμήσα να πάρουμε κουνελάκι. Λούνα. Και τον είχαμε πάρει από ένα φίλο του μπαμπά. Και τον ήθελα εγώ. Και είναι η συντροφιά σου. Ναι. Και παίζουμε. Τον σκύλο μου τον λένε Μπάντι, φιλαράκο. Και είναι πολύ καλός, γι' αυτό τον ονομάσαμε φιλαράκο, επειδή είναι πολύ φιλικός. Είναι τέλεια γιατί μας δίνει χαρά. Είχα και ένα σκυλάκι, αλλά ήταν μεγάλος και πέθανε. Και τώρα έχεις τον αίμο. Ναι. Και σε κάνει χαρούμενο που το φροντίζεις. Πάρα πολύ. Η δράση περιελάμβανε γνωριμία των κατοικιδίων με τους συμμαθητές των παιδιών, αλλά και οδηγίες για τη θετική εκπαίδευση, όπως και τη σημασία της προστασίας των ζώων. Είναι καλό να μάθουν ότι τα σκυλιά σου βγάζουν άλλα συναισθήματα. Να μαθαίνουν και τους σκύλους ότι δεν τους παρετάμε, τους παίρνουμε για να τους αφήσουμε. Ότι είναι μεγάλη ευθύνη, δεν παίρνουμε ένα σκύλο απλά για να τον πάρουμε. Στο πλευρό αρκετών από τα παιδιά βρέθηκαν και οι γονείς τους, που εξήγησαν ότι η σύνδεση των παιδιών με τα ζώα δημιουργεί μοναδικά συναισθήματα, ενώ συνδέεται άμεσα με την υπευθυνότητα, την ευαισθησία, αλλά και την ανθρωπιά ενός παιδιού και μετέπειτα ενήλικα. Τα ζώα γενικότερα μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Και επίσης με εντυπωσίασε που κάποια παιδιά που δεν έχουν κατοικίδια ήρθαν με λούτρινα ζωάκια από το σπίτι τους. Αυτό δείχνει ότι έχουν μια αγάπη για τα ζώα η οποία θα πρέπει να εκδηλωθεί με κάποιο ζώο στη συνέχεια, αργότερα.